Σήμερα παραδίδουμε, γίνεται η προσωρινή παραλαβή του έργου Οδική Ασφάλεια του Εθνικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Είναι ένα έργο το οποίο εντάχθηκε το 2013 στο ΕΣΠΑ, δηλαδή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας στα 2007-2013 και περαιώθηκε στα τέλη του 2015. Ο προϋπολογισμός του έργου ανερχόταν στα 2 εκατομμύρια περίπου ευρώ και αφορούσε στην αναβάθμιση των οδικών συνθήκων στο Εθνικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, του Εθνικού Δικτύου, το οποίο μέσα στα Γρεβενά ανέρχεται περίπου στα 70 χιλιόμετρα. Το έργο έχει αναβαθμίσει στοιχεία της οδικής ασφάλειας, όπως είναι πλευρικά στιθέα, διαγραμμίσεις, αντιολισθηρούς τάπητες, περιέλαβαν η εργολαβία, καθώς και συντήρηση γενικά ασφαλτοταπίτων και ισοπεδωτικών. Επιπλέον, περιλαμβανόταν και δύο διαμορφώσεις, δύο οδοφωτισμοί των κόμβων καλοχείου, όπως όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, και του κόμβου του Φελίου. Όλα πήγανε καλά και με τον ανάδοχο, ο οποίος τυχαίνει να είναι και από την περιοχή, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Σήμερα γίνεται η προσωρινή παραλαβή του έργου της οδικής αναβάθμισης του Εθνικού Δικτύου. Μία αναβάθμιση περίπου 12,5 χιλιόμετρων. Έχει γίνει αντικατάσταση ασφαλτοτάπητα αντιολισθητικού, διαγραμμίσεις και δύο κόμβοι για να βοηθήσουν περισσότερο την διέλευση των οδηγών. Το έργο αυτό εντάχθηκε τον Νοέμβριο του 2013 στο ΠΕΠ και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2015. Εκτός βέβαια από τους ασφαλτοτάπητες, μπήκαν και στη θέα ασφαλείας σε μερικά επικίνδυνα σημεία και έτσι όπως αντιλαμβάνεστε έχει αναβαθμιστεί κατά πολύ το Εθνικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΕΔΡΑΣ για την άριστη συνεργασία που είχαμε, τους επιβλέποντες μηχανικούς και την Επιτροπή Παραλαβής. Θα πρέπει να πούμε ότι στο επόμενο, ήδη έχει μάλλον όχι στο επόμενο διάστημα, ήδη έχει ξεκινήσει η προεργασία για την βελτίωση κάποιων τμήματων της Εθνικής Οδού που όπως γνωρίζουμε όλοι έχουν πρόβλημα εδώ και αρκετά χρόνια και αναφέρουμε συγκεκριμένα για το τμήμα από τη γέφυρα του Βενέτη έως το Ελευθεροχώρι. Έχουν γίνει δοκιμαστικές γεωτρήσεις όπου διαπιστώθηκε ποιο είναι το πρόβλημα και τώρα έχουν γίνει οι απαιτούμενες κινήσεις για την διάθεση των πιστώσεων και τώρα η υπηρεσία της ΕΔΡΑΣ είναι σε συζήτηση για το πώς θα γίνει η διακοπή της κυκλοφορίας ή το πώς θα γίνει η προεκτροπή της κυκλοφορίας, διότι είναι ένας δρόμος ο οποίος, όπως γνωρίζουμε, έχει αρκετά μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο. Θεωρώ ότι στο επόμενο μήνα το ζήτημα αυτό θα τακτοποιηθεί και θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να δημοπρατηθεί και αυτό το κομμάτι ώστε να βελτιωθεί πλήρως το Εθνικό Δίκτυο στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.